την επικαιρότητα. Αρχή με τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, ο οποίος βρίσκεται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, εκεί όπου κρατείται η Ρούλα Πισπυρίγκου. Έλα, Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλή σας ημέρα. Για δεύτερο λοιπόν βράδυ διανυκτέρευσε εδώ στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής η 33χρονη Ρούλα Πισπυρίγκου στον 7ο όροφο του κτηρίου. Οι αστυνομικοί λοιπόν οι οποίοι έχουν συναναστραφεί την γυναίκα κάνουν λόγο για μια φοβισμένη αλλά συνεργάσιμη ουσιαστικά συμπεριφορά τις δύο πρώτες ημέρες όπου βρίσκεται εδώ πέρα. Φαίνεται λοιπόν να απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις που γίνονται, καθώς να διευκρινίσουμε ότι βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας δεν υπάρχει ανάκριση. Υπάρχει κάποια άτυπη συζήτηση ανάμεσα στους αστυνομικούς και στην 33χρονη. Μια συζήτηση η οποία επικεντρώνεται στις κατηγορίες και στην υπεράσπιση, περισσότερο και λιγότερο στο τι έχει συμβεί με την 9χρονη Τζορτζίνα και σε συζήτηση που να αφορά το παιδί. Να αναφέρουμε λοιπόν ότι αυτό που λένε ότι τους έχει κάνει εντύπωση είναι ότι δεν παρουσιάζει κάποια συναισθηματικά ξεσπάσματα όπως θα περίμενε κανείς σε μια μετά την συγκεκριμένη εξέλιξη. Να αναφέρουμε λοιπόν ότι χθες την επισκέφτηκαν μετά τις 5.30 το απόγευμα η μητέρα της και η αδερφή της, όπως επίσης και ο δικηγόρος, ο συνήγορος περάσπισης, ο οποίος είχε οριστεί, έμεινε και αυτός κάποιες ώρες εδώ στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Τελικά, μετά από ανακοίνωση, ουσιαστικά ξεκαθάρισε ότι δεν αναμένεται να αναλάβει την υπεράσπιση ο συγκεκριμένος δικηγόρος. Οπότε πρέπει να ακολουθεί μια εκ νέου διαδικασία για να μπορέσει να αναλάβει άλλος δικηγόρος. Να αναφέρουμε τώρα ότι, όπως αντιλαμβανόμαστε, μέχρι να έρθει και την ερχόμενη Δευτέρα η ανακριτική διαδικασία και να τρέξει, δεν έχουν απαντηθεί περισσότερα ερωτήματα όσον αφορά τα κίνητρα της 33χρονης. Κάποιες λεπτομέρειες που αφορούν ακόμα και το πώς απέκτησε την κεταμίνη που χορηγήθηκε στο άτυχο κορίτσι. Αυτά λοιπόν είναι κάποιες λεπτομέρειες που συνεχίζει να ερευνά η αστυνομία, όπως επίσης και την εμπλοκή, όπως είχαμε αναφέρει, ή όχι άλλων ατόμων από το οικογενειακό περιβάλλον. Δεν φαίνεται να προκύπτουν κάποια στοιχεία γι' αυτό, ούτε όσον αφορά κάποιες αναφορές που έχουν γίνει για την σπίτι και τις οικογένειες, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια. Αυτά τα στοιχεία μέχρι στιγμής έχουν στα χέρια του αστυνομικού τμήματος δίωξης εγκλημάτων κατά ζωής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Πρωτοψάλτη από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.